Η Νίκη Μπακογιάννη μας κάνει τη τιμή να απόψε στο δελτίο μας με αφορμή αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που έχει προκύψει για τον ελληνικό αθλητισμό. Την ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα. Καλό βράδυ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην πατρίδα. Αγαπάει άκουσα... πάντα. Έτσι. Και εγώ σας αγαπώ πάντα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι όσον αφορά την καταγγελία που έκανες εσύ η ίδια. Την είπαμε εμείς έτσι... Να μας πεις και λίγο το ιστορικό. Απλώς είδα, άκουσα τη συνέντευξη της Σοφίας Μπεκατόρου, η οποία έχει γίνει το Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου, την ημέρα παγκόσμιας βίας κατά των γυναικών. Πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα για να συνειδητοποιήσουμε και εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και εμείς οι όλοι, τι είπε αυτή η γυναίκα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό έχει προκύψει το θέμα πριν ένα μήνα περίπου. Το είπε τρεις φορές η Σοφία Μπεκατόρου, έτσι. Χρειάστηκε να το πει τρεις φορές. 25 Νοεμβρίου, παρεμβαίνοντας με επώνυμο σχόλιο της, σε συζήτηση στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με θέμα τη βία κατά των γυναικών. Τη δεύτερη, 21 Δεκεμβρίου, σε συνέντευξή της στο Marie Claire. Και την τρίτη φορά, 14 Ιανουαρίου, στην ημερίδα Σπάσε τη Σιωπή. Τρεις φορές χρειάστηκε να το πει. Ναι, τρεις φορές χρειάστηκε για να το ακούσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τι λέει αυτή η γυναίκα. Η Σοφία Μπεκατόρου είναι μια αθλήτρια που έχει προσφέρει πάρα πολλές επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Τη γνωρίζω προσωπικά, είναι φίλη μου, έχουμε μιλήσει για πολλά θέματα. Τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και πολλά στη ζωή της, με την αδελφή της που έχασε. Πολλές δυσκολίες. Είναι ψυχολόγος. Πιστεύω ότι έχει περάσει μέσα από διάφορες τέτοιες διαδικασίες ψυχανάλυσης κτλ. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο να νιώσει δυνατή και να βγει και να μιλήσει. Εγώ, διαβάζοντας όλα αυτά και επειδή είναι και η Σοφία τη γνωρίζω, θέλησα να την υποστηρίξω σε όλο αυτό το πράγμα και να μιλήσω κι εγώ για μια περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Μια από τις περιπτώσεις που είχαν να κάνουν, ας πούμε, με κάποιο παράγοντα πριν κάποια χρόνια, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή και δεν είναι και ο Στράτος Μολυβάς, ο οποίος πέθανε πριν από κάποιες μέρες. Όντως, πραγματικά ήρθα. Ήταν ένας άνθρωπος που τον ήξερα από πολύ μικρή και μου έκανε μια πρόταση να πάμε για καφέ, να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, να του πω για τις επιτυχίες μου. Αλλά πηγαίνοντας εκεί, αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, ήταν σε δημόσιο χώρο. Όταν το συνειδητοποίησα, σηκώθηκα, πήρε τηλέφωνο μια φίλη μου, ήρθε και του είπα ότι πρέπει να φύγω και έφυγα. Δεν έδωσα συνέχεια. Γιατί... Το μοιράστηκε σε αυτό το περιστατικό με κάποιον τότε, Νίκη? Ναι, με τη φίλη μου αυτή και με το μετέπειτα σύζυγό μου, ας πούμε, που τον είχα πάρει και τηλέφωνο και του είπα ότι είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω τώρα, ας πούμε, να τον βρίσκω. Σοκαρίστηκες, περίμενα να σας συμβεί αυτό το πράγμα. Σοκαρίστηκα γιατί δεν το περίμενα και γιατί νόμιζα, ας πούμε, ότι θα δείχνει και ένα σεβασμό απέναντι σε κάποια αθλήτρια που με ήξερε από μικρό παιδί, ας πούμε. Ερώτησή μου είναι η εξής. Πόσο βαθιά είναι τελικά ριζωμένος ο σεξισμός και στον αθλητισμό, και βλέπω μια κατάσταση γυναίκας με εξουσία και στον αθλητισμό, πόσο βαθιά ριζωμένος είναι? Πιστεύω ότι είναι πολύ. Δεν είναι όμως μόνο στον αθλητισμό, είναι σε όλους τους χώρους επαγγελματικούς. Και πιστεύω ότι δεν είμαι εγώ η μοναδική που έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Νομίζω ότι από όλους τους χώρους υπάρχει. Απλώς εμένα μου δόθηκε ευκαιρία τώρα μέσα από αυτό το γεγονός να μιλήσω και για τη δικιά μου την περίπτωση. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να πω δύο λόγια για αυτό το πράγμα, ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν κάποιες θέσεις αισθάνονται ότι η εξουσία και η δύναμη που έχουν, ότι μπορεί να τους κάνουν να κάνουν οτιδήποτε, να σκεφτούν και να προσβάλλουν, ας πούμε, την προσωπικότητα μιας γυναίκας, ενός παιδιού. Και επειδή τυχαίνει, είμαι και προπονήτρια, έχω και παιδιά, γυμνάζω και παιδιά και δικά μου παιδιά. Όλα αυτά τα λέω και σαν μητέρα. Τι συμβουλές θα έβινες, πώς μπορεί μια κοπέλα να διαχειριστεί μια τέτοια σοκαριστική κατάσταση, να αποφύγει το μοιραίο, να υποστεί σεξουαλική κακοποίηση? Εγώ να σας πω κάτι, με την ανάρτηση που έκανα στο Facebook, μια κοπέλα μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε ότι στο σωματιακό αθλητισμό, δηλαδή στα σωματεία, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και πολλές αθλήτρες σταματάνε και δεν συνεχίζουν τον αθλητισμό. Αφορά και προπονητές, δηλαδή εκτός από παράγοντες.
Πιστεύω ότι μάλλον είναι και για προπονητές αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί οι και κάπου εδώ έχουν... όλοι οι γονείς αποσύρουμε τα παιδιά μας από τις ομοσπονδίες, από τα αθλητικά σωματεία. Νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες... Γίνεται μεγάλη ζημιά, Μαρία, πολύ σωστή παρατήρηση, μεγάλη ζημιά στον αθλητισμό. Κοιτάξτε αυτό να δείτε. Τις τελευταίες ώρες είναι σαν να έχουμε όλη την εντύπωση ότι αυτά τα περιστατικά είναι ο κανόνας. Υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix. Δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει, Νίκη. Για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με την ενόργανη, με την εθνική ομάδα στην Αμερική. Και έχει έρθει και έχει κουμπώσει ταυτόχρονα τώρα που εγώ πριν λίγες ημέρες είδα το ντοκιματέρ και ήρθα αμέσως μετά η υπόθεση της Σοφίας Μπεκατόρου. Οπότε φαντάζομαι, δεν έχω κορίτσι, αλλά νομίζω ότι είτε έχεις κορίτσι πλέον είτε αγόρι, όλοι οι γονείς είναι σε πολύ δύσκολη θέση και έχουν προβληματιστεί πραγματικά για το τι πρέπει να κάνουν με τα παιδιά τους. Γίνεται ζημιά στον αθλητισμό. Παρεπιπτόντως, θα πούμε ότι έχει δύο γιους εκεί. Υπάρχουν μεμονωμένες καταστάσεις. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, προς Θεού. Είναι κάποιες περιπτώσεις που τυχαίνουν, πολύ λίγες ας πούμε. Σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ξανακούσει πάλι για γεγονότα που είχαν γίνει στην Κρήτη. Το τελευταίο ήταν αυτό. Εγώ όμως ήθελα να πω όμως, να επισημάνω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και ο κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Πολλά χρόνια ας πούμε και ασχολείται ας πούμε ουσιαστικά είναι ένα άτομο που το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Δεν είναι ένα άτομο ας πούμε, που ήρθε από το πουθενά ας πούμε. Είναι σε αυτή τη θέση πάνω από 7 τετραετίες. Ξέρετε τι σημαίνει 7 τετραετίες. Αν προσθέσετε το 7 επί το 4-7, θα βγάλετε πόσα χρόνια είναι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, εκεί. Και πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Ο κύριος Ευγενάκης, ας πούμε, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε αυτή τη θέση, μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές, να προτείνει ένα πλαίσιο, ας πούμε, να υπάρχει μέσα στον αθλητισμό που να προστατεύει τις αθλήτριες, όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά και, και τα αγόρια και γενικώς, ας πούμε, τον αθλητισμό, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν οι αθλητές, οι προπονητές, να υπάρχει ενημέρωση προς τους γονείς, να αναγνωρίζουν συμπεριφορές απέναντι στα παιδιά τους, γιατί ένα παιδί, ας πούμε, που έχει κακοποιηθεί, έχει δεχτεί μια άσεμνη, ας πούμε, πρόταση είτε χειρονομία, πηγαίνοντας στο σπίτι, έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πολλά παιδιά, ας πούμε, δεν τρώνε, αδυνατίζουν, έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχουν δηλαδή σημάδια και για τους γονείς για να υποψιαστούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα έχει και ουσία τώρα όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει και η Σοφία Μπεκατόρου και εσύ και όλες οι αθλητρίες που ενώσατε τις γονείς. Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, έτσι. Να εστιάσουμε στο μέλλον, στο από εδώ και πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές αθλητές που έχουν βγει για να στηρίξουμε, όλες εμείς έχουμε βγει για να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η Σοφία και να δείξουμε αυτό το θέμα, το τόσο σοβαρό που έχει συμβεί, έτσι ώστε να προστατευτούν και οι επόμενες γενιές, να μάθουν και να μπορούν να προφυλαχθούν. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος κύριος πλέον είχε ζητήσει η Ομοσπονδία στη Οκλωρία στην παρέτησή του, την έβωσε την παρέτησή του και πλέον και είναι. Είναι μεγάλο θέμα με αυτή την Ομοσπονδία, δηλαδή, γιατί έχουν βγει πάρα πολλοί αθλητές και έχουν μιλήσει πούμε, για τα διάφορα άλλα θέματα που έχουν. Εγώ έχω μια απορία, Μαρία και Νίκη, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Μήπως, γιατί το έχουμε δει να γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, τα θύματα να κρίνονται και να κατακρίνονται αυστηρά και από την κοινωνία, αλλά ακόμη και από την πολιτεία, μέσα στα δικαστήρια, κάποιες φορές ίσως είναι αυστηροί οι κανόνες και αυτό ίσως να δυσκολεύει κάποιες κοπέλες που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση να αποκαλύψουν πράγματα. Δεν θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο πρώτος λόγος είναι ότι ντρέπονται και δεν είναι έτοιμες για να μιλήσουν για αυτό το πράγμα. Αλλά έχουμε δει όμως πολλά πρόσφατα γεγονότα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα και με την Τοπαλούδη που συνέβη στη Ρόδο και με το άλλο παιδάκι, ας πούμε, το μικρό στη Θεσσαλονίκη. Τυχαίνουν διάφορα τέτοια γεγονότα, τα οποία το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ενημέρωση. Ενημέρωση στα παιδιά, μέσα από το σχολείο, ίσως με ειδικά μαθήματα, με ψυχολόγους, με σεξουαλική εκπαίδευση. Δηλαδή, να υπάρχουν ειδικά προγράμματα που να μπορούν να ξέρουν τα παιδιά. Όταν θα συμβεί αυτό, ποιον θα ενημερώσω, ότι πρέπει να μιλήσω και όχι να το κρατήσω μέσα μου και να μην το βγάλω προς τα έξω. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το είχα συζητήσει με κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν ασχολήθηκα μετά, γιατί ήμουν αθλήτρια. Είχα αγώνες, είχα πολλά πράγματα που ασχολιόμουν και το έθαψα στο μυαλό μου, ας πούμε, και δεν είπα, αλλά έτυχε, ας πούμε, και πρόσφατα το συζητούσα με κάποιον άνθρωπο και του έλεγα, ξέρεις κάτι, αυτός, ας πούμε, ο άνθρωπος, εμένα δεν μου είχε συμπεριφερθεί σωστά. Είχε κάνει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και μου λέει αυτός, λέω, ναι, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν ζει τώρα, όπως είπα, ας πούμε, έχει πεθάνει.
Εγώ όμως βρήκα τη δύναμη και το αντιμετώπισα γιατί ήμουν δυνατή εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Και είπα, όχι, κύριε, δεν μπορείς ας πούμε να εκμεταλλεύεσαι οποιονδήποτε άνθρωπο και να λες ότι θα απλώσω παραπάνω το χέρι μου από εκεί που πρέπει να το απλώσω. Έχοντας την εξουσία, καλώς, φυσικά. Όλες οι γυναίκες, όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις πρέπει να μιλήσουν, να μην φοβούνται να μιλήσουν. Να σταθούμε και να ρωτήσω την Νίκη και κάτι ακόμη, γιατί πολύ σωστά η συνάδελφος η Μαρία Τζαλία αναφέρθηκε νωρίτερα ότι αυτός ο χώρος είναι ανδροκρατούμενος και στους παράγοντες. Αλλά και στους προπονητές, μήπως θα έπρεπε να μπουν περισσότερες γυναίκες μέσα και δεν το συζητάμε. Πάει να αλλάξει ο νόμος, θα μπουν αθλητές πλέον μέσα. Είναι ξεκάθαρος ο Υπουργός. Ουσιαστικά πρέπει να αλλάξει η ποσόστοση των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στη δικιά μας ομοσπονδία μπορεί να είναι 15-18 άτομα στα μέλη, δεν θυμάμαι πόσο είναι, και υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες. Προπονήτρες είμαστε πάρα πολύ λίγες, δεν είναι πολλές, ας πούμε. Αν είναι 10 άντρες προπονητές. Γιατί δεν ενδιαφέρονται οι γυναίκες για τα πόστα, αν είναι... Όχι, υπάρχουν γυναίκες, απλώς δεν προωθούνται τόσο δεν εύκολα. Είναι πολύ πιο δύσκολο, ας πούμε, σε εμάς τις γυναίκες να προωθηθούμε, ας πούμε, και να αναδείξουμε, ας πούμε, την. Άρα τη πρέπει δουλειά να μας. Μπουν φίλτρα στο νομοθετικό πλαίσιο που θα φέρει ο κ. Αυγενάκης. Βέβαια πρέπει να μπουν κάποια φίλτρα, γι' αυτό γίνονται ας πούμε, κάποιες προσπάθειες να μπουν και περισσότεροι αθλητές, είτε στην Ολυμπιακή Επιτροπή ας πούμε, να εκπροσωπούνται από τους αθλητές, γιατί ήμουν και μέλος εγώ της Ολυμπιακής Επιτροπής πριν από κάποια χρόνια, να μπουν σε όλα τα πόστα, έτσι ώστε να έχουν μία φωνή. Καταλάβατε, να μην υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τα σωματεία, αλλά να υπάρχουν και αθλητές που έχουν δώσει τη ζωή τους για τον αθλητισμό. Έτσι. Αυτό. Να ρωτήσω και κάτι, Νίκη. Πιστεύεις, Νίκη, ότι θα βγουν και άλλα περιστατικά στο φως? Νομίζω ότι μπορεί να αρχίσουν να μιλάνε. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να βρουν τη δύναμη. Μακάρι έχουν να ήδη ξεκινήσει. Αν υπάρχουν, και να βγουν. Και κάνουν κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες άλλες αθλητές από διάφορα άλλα αθλήματα. Νομίζω ότι θα γίνονται και διάφορες ημερίδες τώρα ενημέρωσης σχετικά με όλα αυτά. Το πώς μπορούμε ας πούμε, να θωρακίσουμε περισσότερο τον αθλητισμό. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά, όταν μας τα εμπιστεύονται οι γονείς, πρέπει να πηγαίνουν στο σπίτι τους άθικτα. Έτσι. Καταλάβατε. Νίκη και να είναι Παντογιά, να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση και για τα μηνύματα που μας βοήθησες να περάσουμε σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που έχει προκύψει για τον ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ θερμά και την Νίκη Μπακογιάννη και τον Γιώργο Καραγιάννη.